Η ζωή μου ήταν πάντα πολύχρωμη, γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές. Το όνομά μου είναι Μάρκος και μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι είχα κατασταλάξει στον τομέα των συναισθημάτων μου. Νόμιζα πως ήξερα τον εαυτό μου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ειδικά όσον αφορά την ερωτική μου ταυτότητα. Νόμιζα πως ήμουν γκέι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάντα ένιωθα διαφορετικός. Από μικρός καταλάβαινα ότι η έλξη μου προς τα αγόρια ήταν πιο έντονη από αυτή προς τα κορίτσια. Οι πρώτοι μου έρωτες ήταν αγόρια, και όταν μεγάλωσα, η έλξη αυτή έγινε πιο ξεκάθαρη και έντονη. Ήμουν βέβαιος ότι είμαι γκέι και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Οι φίλοι μου και η οικογένειά μου με υποστήριζαν και η ζωή μου κυλούσε ομαλά. Ώσπου γνώρισα την Κατερίνα. Η Κατερίνα μπήκε στη ζωή μου απροσδόκητα. Ήταν μια καινούργια συνάδελφο στη δουλειά, με λαμπερό χαμόγελο και μάτια που έλαμπαν σαν αστέρια. Από την πρώτη στιγμή που την είδα, ένιωσα κάτι παράξενο. Κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Δεν ήταν απλώς όμορφη. Ήταν μαγευτική, με μια άβρα που σε τραβούσε κοντά της. Προσπάθησα να το αγνοήσω, να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν απλά μια φιλική συμπάθεια. Καθώς περνούσε ο καιρός, βρέθηκα να περνάω περισσότερο χρόνο με την Κατερίνα. Δουλεύαμε μαζί σε διάφορα project και συχνά πηγαίναμε για καφέ μετά τη δουλειά. Οι συζητήσεις μας ήταν ατέλειωτες. Μιλούσαμε για τα πάντα, από τη μουσική και τις ταινίες, μέχρι τα πιο βαθιά και προσωπικά θέματα. Ήταν σαν να την ήξερα χρόνια. Μια μέρα, καθώς καθόμασταν σε ένα μικρό καφέ, η Κατερίνα με κοίταξε με εκείνο το βαθύ, διαπεραστικό βλέμμα της και με ρώτησε για τη ζωή μου. Ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη να της πω την αλήθεια. Της είπα ότι νόμιζα πως είμαι γκέι, αλλά τα συναισθήματά μου για εκείνη με μπέρδευαν. Η Κατερίνα με κοίταξε για μια στιγμή και μετά χαμογέλασε. «Η αγάπη δεν έχει ταμπέλες, Μάρκο», μου είπε απαλά. «Το τι νιώθεις είναι αυτό που μετράει. Αν νιώθεις έλξη και αγάπη για κάποιον, τότε αυτό είναι πραγματικό, ανεξάρτητα από το φύλο». Τα λόγια της με συγκλώνησαν. Ήταν σαν να άνοιξε ένα καινούριο παράθυρο στον κόσμο μου. Για πρώτη φορά, ένιωσα ότι μπορούσα να αγαπήσω χωρίς περιορισμούς, χωρίς φόβο. Από εκείνη τη μέρα, η σχέση μας άλλαξε. Ήμασταν πιο κοντά, πιο ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Δεν υπήρχαν πλέον αμφιβολίες ή ανασφάλειες. Η Κατερίνα με βοήθησε να ανακαλύψω μια πλευρά του εαυτού μου που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Μια πλευρά που μπορούσε να αγαπήσει χωρίς περιορισμούς, χωρίς προκαταλήψεις. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ευγνωμοσύνη για την Κατερίνα. Μου έδειξε ότι η αγάπη είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον πέρα από τα ταμπέλες και τα στερεότυπα. Με την Κατερίνα, έμαθα τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς. Και γι' αυτό, θα είμαι για πάντα ευγνώμων.